Εδώ μέσα σημερινό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΚΑ. Η δημοσιογραφία ήταν ένα μικρόβιο το οποίο το είχατε από την παιδική ηλικία. Όχι, ή τουλάχιστον δεν το είχα καταλάβει, αλλά ήμουν ένα παιδί που ρώταγα πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχε μια φυσική περιέργεια στο χαρακτήρα μου. Οπότε ήρθε και έδεσε στην πορεία και πάμε μαζί να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Η τηλεόραση ήρθε σε μένα και σιγά σιγά άρχισα έτσι να κάνω τα πρώτα μου βήματα δειλά-δειλά. Σίγουρα ήταν δύσκολα, ήταν πιεστικά, είχα τρομερό άγχος, αλλά ήμουν επίμονη και έλεγα θα προσπαθήσω και θα τα καταφέρω και δεν τα είχα παρατήσει ποτέ μέσα μου. Όσο και αν κάποιες φορές είχα δεχθεί επικριτικά σχόλια. Επειδή ξέρω καλύτερα ποια είμαι και ξέρω τι μπορώ να καταφέρω, δεν είμαι άνθρωπος που θα ξεπεράσω τα όρια, ούτε που θα προσπεράσω κάποιον ή θελημένα για να μπω εγώ μπροστά. Ίσα-ίσα μπορεί να κάνω και λίγο πίσω και λέω, εντάξει, θα έρθει και η στιγμή μου. Μία δύσκολη στιγμή που κληθήκατε να διαχειριστείτε στον αέρα του δελτίου. Ήταν όταν αρχικά είχαμε μπει στο στούτιο για ένα δύσκολο δελτίο, πολύ δύσκολο δελτίο, με έντονη επικαιρότητα, και είχε χαλάσει το τοκιού. Και προσπάθησα από τα χαρτιά μου και τα λοιπά, να το σώσω.